Να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία εδώ στις Βρυξέλλες. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συζητήσουμε, πιστεύουμε, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα εν ώψη και των τοπικών εκλογών, περιφερειακών και δημοτικών. Να ανοίξουμε λοιπόν ένα ζήτημα που έχει τεθεί στην πολιτική επικαιρότητα και μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε καλύτερα τι κρύβεται στον πυρήνα της σκέψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων και των επιτελείων τους, για το τι ακριβώς πόλεις επιδιώκουν να διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να διασφαλίσουν πάνω απ' όλα τα κέρδη του κεφαλαίου. Στόχος μας είναι να ανοίξει μια συζήτηση που να συμβάλλει στο να κατανοηθούν καλύτερα τα μεγάλα συμφέροντα, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του αστικού κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων, που διακυβεύονται και από το ποιοι υποψήφοι θα ενισχυθούν και ποιοι θα αποδυναμωθούν στις 8 του Οκτώβρη. Πάνω απ' όλα, επιδίωξή μας είναι να ανέβει ο βαθμός ετοιμότητας του λαού να αντιμετωπίσει με την πάλη του αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια. Ήδη σε αυτές τις εκλογές, τα προεκλογικά προγράμματα των υποψήφιων περιφερειαρχών και δημάρχων, που κατεβαίνουν με τους συνδυασμούς των αστικών κομμάτων, έχουν ενσωματώσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις περασμένες εκλογές τις λεγόμενες πράσινες και ψηφιακές διακηρύξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων και κεφαλαίου. Έχουν εντάξει πιο συγκεκριμένα στα προγράμματά τους τις στρατηγικές κατευθύνσεις μιας επιζήμιας, εκτιμούμε, για το λαό στρατηγικής, και με βάση και την επιτάχυνση της συγκέντρωσης περιφερειών και δήμων σε μεγάλες ενότητες που επέφεραν οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση, όπως ο Καποδίστρας, ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, φανερώνεται η μεγαλύτερη ετοιμότητά τους να περάσουν από το επίπεδο των γενικών κατευθύνσεων σε αυτό της ορμητικής υλοποίησης αυτού του αστικού σχεδιασμού. Βασική προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί και το γεγονός ότι την περίοδο αυτή τρέχει ο πακτολός χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν οι αποκαλούμενες έξυπνες πόλεις, στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους, την τέταρτη, αποτελούν μια επιθετική και συνδυασμένη υλοποίηση αυτού του ψηφιακού αλλά και πράσινου σχεδιασμού. Πριν αναφερθούμε όμως στο τι είναι οι λεγόμενες έξυπνες πόλεις, χρειάζεται να υπογραμμίσουμε το γιατί Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικά επιτελεία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο σχεδιασμό των πόλεων των επόμενων δεκαετιών. Με βάση τους υπολογισμούς που κάνουν, έως το 2030, 6 στους 10 ανθρώπους θα ζουν σε μια πόλη και μέχρι το 2050 ο αριθμός αυτός θα ανέβει στους 7 στους 10. Η ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού και συνεπώς και του παραγόμενου πλούτου στις μεγάλες πόλεις ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων για τα μονοπόλια, προκειμένου αυτά, εκεί που παράγεται ο μεγαλύτερος όγκος πλούτου, να είναι και αναλόγως τοποθετημένα, καταστρώνοντας το σχεδιασμό τους και κουρδίζοντας ταυτόχρονα το αστικό κράτος και κατ' επέκταση την τοπική διοίκηση με βάση τα συγκεκριμένα συμφέροντά τους, για να αποκομίσουν το μέγιστο ποσοστό κέρδους, επικρατώντας τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των μονοπωλίων που εξελίσσεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ο αστικός σχεδιασμός της λεγόμενης έξυπνης πόλης αφορά ένα σχέδιο στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο, που δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνολικά τον καπιταλιστικό κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για κατεξοχήν πόλεις των μονοπωλίων, οι λεγόμενες έξυπνες πόλεις, πράσινων και ψηφιακών, κατασκευαστικών και νέων τεχνολογιών ομίλων, που μέσα από αυτό το σχεδιασμό βρίσκουν διέξοδο για τα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους. Οι έξυπνες πόλεις υλοποιούνται πιλωτικά αρχικά σε ένα δείγμα πόλεων με υποδομές που προσφέρουν δυνατότητες εφαρμογής ενός σχεδίου project. Βασικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού είναι η γενίκευση κομβικών επιλογών του κεφαλαίου για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, που υπόσχεται μια νέα εποχή ορμητικής κερδοφορίας και αντίστοιχα εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης στο έπακρο. Τα project αυτά χρησιμεύουν στο αστικό κράτος και το κεφάλαιο για εξαγωγή συμπερασμάτων, διορθώσεων, προσαρμογών, αναμορφώσεων της πολιτικής εφαρμογής τους, ώστε να μπορεί μετά να επεκταθεί σε μαζική κλίμακα, καταλαμβάνοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα σε κάθε κράτος σαν σύνολο. Βασική πυλώνες αυτού του σχεδίου, η πράσινη ενέργεια, με ό,τι συνεπάγεται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
συστήματα ψύξης θέρμανσης, οικιακά φίλτρα εξωτερικού αέρα, εξοικονομήσεις ενέργειας κτλ. Η ανάπτυξη αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της τεχνητής νοημοσύνης, με κριτήριο το πέρασμα σε μια περίοδο μεγάλης σχετικά συνεχόμενης και απρόσκοπτης αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους. Και τρίτον, η προσαρμογή στην αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης στα νέα δεδομένα, που θα αντιμετωπίζει προσωρινά για ένα διάστημα κάποιες από τις αντιφάσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, για παράδειγμα την προσωρινή πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους, επαναστατικοποίηση του μέσου παραγωγής, προσαρμογή της εργατικής δύναμης στις νέες συνθήκες και ταυτόχρονα δημιουργία νέων αγορών. Στην αστική βιβλιογραφία ακόμα ερίζουν πολλές εκδοχές προκειμένου να καταληφθεί ένας κοινής αποδοχής ορισμός των έξυπνων πόλεων. Ανάμεσά τους, μια ενδεικτική εκδοχή ορισμού του πραγματικού σε ένα βαθμό χαρακτήρα τους είναι η παρακάτω. Θα μπορούσε, λέει, να ειδωθεί ως πόλη στην οποία οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας παρέχουν υποδομή για κοινωνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, το κοινωνικό κεφάλαιο και την αποδοτικότητα των πόρων. Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει 6 κριτήρια στο δικό της ορισμό, τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεγόμενες, για τις 240 έξυπνες πόλεις στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 πλέον, συλλογή δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η μετακίνηση στην πόλη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός που κάνει τις πόλεις πιο πράσινες και πιο ενεργειακά αποδοτικές και καλύτερη διαχείριση της πόλης μέσω της χρήσης μεγάλων δεδομένων. Η αστική βιβλιογραφία επίσης αναφέρει ότι η έννοια των έξυπνων πόλεων χρονολογείται ήδη από το δεκαετία του 1960, όταν το Community Analysis Bureau του Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να συλλέγει δεδομένα μέσω αεροφωτογράφησης και ανάλυσης τους στο όνομα της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν δειλά τα πρώτα σχέδια για τη διαμόρφωση τέτοιων πόλεων, ενώ από τις αρχές του 2000, με την προσαρμογή των ευρωνησιακών χρηματοδοτήσεων, ξεκίνησαν τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα και πιο συνδυασμένες δράσεις. Τότε ξεκίνησε και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός των βραβεύσεων ετήσια τέτοιων πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε την περίοδο 2010-2014 το λεγόμενο ψηφιακό θεματολόγιο της, περιλαμβάνοντας την προώθηση έξυπνων πόλεων ως βασικό άξονα της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Με προγράμματα όπως το Intelligent Cities Challenge, διεύρυνε τον αριθμό των πόλεων που προετοιμάζουν ανάλογα τις υποδομές τους. Τον Απρίλιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 100 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις ως το 2030. Στις 100 πόλεις περιλαμβάνονται και 6 ελληνικές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη και Τρίκαλα. Από το 2015 έως το 2020 δόθηκαν πάνω από 15 δισεκατομμύρια, ενώ συνολικά πάνω από 900 πόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξουδετερωθεί για να εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, το κεφαλαιόδες ζήτημα είναι ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει την ανάπτυξη των πόλεων αυτών, τον προσανατολισμό και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και επιστημονικής έρευνας. Τα διοικητικά σχήματα τέτοιων πόλεων είναι αποκαλυπτικά και των στοχεύσεών τους. Η συνήθης μέθοδος που ακολουθείται είναι οι γνωστές σδίτες, η πράξη δηλαδή ιδιωτών και κράτους και επομένως και των περιφερειών δήμων που αποτελούν μονάδες διοίκησης και άσκησης λειτουργιών εξουσίας του αστικού κράτους. Στις συμπράξεις αυτές εντάσσονται τις περισσότερες φορές τα πανεπιστήμια, αντίστοιχα τεχνολογικά πάρκα, ΜΚΟ και άλλοι. Προϋπόθεση δηλαδή είναι η διασύνδεση και διαπλοκή όλων των λειτουργιών του αστικού κράτους με στόχο να εξυπηρετηθούν ενιαία και αποτελεσματικά τα στρατηγικά συμφέροντα της άκουσας τάξης. Ανάλογες είναι και οι συμφωνίες για το ιδιωτικό καθεστώς και την για δεκαετίες εκμετάλλευση των λειτουργιών οικονομικών και κοινωνικών των πόλεων αυτών, αφού τη μερίδα του λέοντος των χρυσοφόρων συμβολέων την κρατούν οι όμιλοι, ενώ στο κράτος ή και στους δήμους παραχωρούνται μόλις ορισμένα πάρκα και κάποιες δαπανηρές υποδομές που φέρουν μεγάλα έξοδα συντήρησης. Γι' αυτό και ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως και τους φορείς διαχείρισης, κυριαρχεί διεθνώς η μορφή των ΣΔΙΤ, ενώ υπάρχουν και ακόμα πιο προωθημένα ως προς την
εμπλοκή μονοπωλίων παραδείγματα έξυπνων πόλεων, όπως για παράδειγμα αυτό στην πόλη Σογκό της Νότιας Κορέας, μια νέα πόλη που κατασκευάστηκε από το μηδέν από τα μονοπόλια. Όπως ομολογούν και αστεί μελετητές, η συγκεκριμένη πόλη δεν κατασκευάστηκε για να δώσει λύση σε μια στεγαστική κρίση για τον εγχώριο πληθυσμό, αλλά για να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ξένων επιχειρήσεων. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, οι τιμές των διαμερισμάτων της ήταν κατά 50 φορές πάνω από το μέσο ετήσιο εισόδημα των οικοκυριών, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να μείνει σε αυτή κανείς άλλος εκτός από την αστική τάξη της περιοχής, ενώ οι εργαζόμενοι ζούσαν σε διπλανές πόλεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος ζωής της κατά τα άλλα έξυπνης πόλης. Λεγόμενες έξυπνες λειτουργίες ενεργοποιούνται αυτή την περίοδο και σε χωριά δίπλα σε βιομηχανικές μονάδες που φιλοξενούν κυρίως τους εργαζόμενους αυτών των μονάδων, όπως για παράδειγμα στα άσπρα σπίτια στην Ποιωτεία, όπου για παράδειγμα ο Όμιλος Μυτιληναίου μετατρέπει το χωριό σε διαφημιστική ρεκλάμα των προϊόντων του. Αστικό κράτος και μεγαλοεπιχειρηματίες παρουσιάζουν τις λεγόμενες πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες των έξυπνων πόλεων, υποσχόμενη ευημερία, πάταξη της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση στην καθημερινή ζωή και την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών. Με τη συστηματολογία αυτή επιχειρείται να αποκριθούν οι αντιλαϊκοί ταξικοί στόχοι που σχετίζονται με την αποστολή αυτών των πόλεων. Στην πράξη, η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι νέες μέθοδοι παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης και αποθήκευσής της που βασίζονται στο τεράστιο μόχθο της ανθρώπινης εργασίας, στην πράξη καταλήγουν να υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Οι τεχνολογικές δυνατότητες θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί πολύ νωρίτερα, λυτρώνοντας τον άνθρωπο από κόπο, χρόνο, χρήμα και βάσανα, αλλά το αστικό κράτος και τα μονοπόλια που τις διαχειρίζονται δεν τις προορίζουν για να ανακουφίσουν το λαϊκό μόχθο. Όταν και μόνο τότε που επιτρέψει ο επιχειρηματικός σχεδιασμός τους και η έκβαση των ανταγωνισμών τους με άλλους ομίλους, προωθούν τέτοιες έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές με μόνο στόχο το καπιταλιστικό κέρδος. Η εξέλιξη των επιζωνικών δικτύων, των υψηλών ταχυτήτων του 5G και προοπτικά του 6G, της τεχνητής νοημοσύνης, του Internet of Things, των Big Data, των υπολογιστικών νεφών ή οι σύγχρονες μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας προσφέρουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για να διευκολυνθεί και να απλοποιηθεί η ζωή του λαού. Όμως αυτό που καταγράφεται είναι ο περιορισμός και η καθήλωση των δυνατοτήτων τους με βάση το κριτήριο του κέρδους, ο τεμαχισμός και η εμπορευματοποίηση λειτουργιών με το αζημίωτο προκειμένου να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Να πως η ευλογία της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης γίνεται κατάρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκαθαρίζεται προκλητικά από αρμόδιους πανεπιστημιακούς καθηγητές των έξυπνων πόλεων ότι τα απαιτούμενα φωτοβολταϊκά, οι αντλίες θερμότητας ή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προϋποθέτουν οι πόλεις αυτές αποτελούν επενδύσεις που θα πρέπει να τις κάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Οι όμιλοι της ενέργειας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα ψηφιακά και άλλα μονοπόλια, με λίγα λόγια, θα εξασφαλίζουν πελατεία και θα έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στον καθορισμό των τιμών και των όρων συμβολέων που θα δεσμεύουν τα νοικοκυριά. Είναι γνωστά τα παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη με λαϊκά νοικοκυριά που, αφού υπέγραψαν για παράδειγμα συμφωνίες φωτοβολταϊκών με εταιρείες παρόχους και σύντομα βρέθηκαν για τα καλά εκτεθειμένα στις μεταβολές τιμής και τις προκλητικές αυξήσεις κατά τα καλά και συμφέροντα των εταιριών, στο πλαίσιο της απελευθερωμένης ευρωνοσιακής αγοράς ενέργειας και του αντίστοιχου χρηματιστηρίου της. Οι δε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και ο υπόλοιπος εξοπλισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση, η αυτονομία των κατοικιών έχει μεγάλο κόστος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα βασικά σλόγγαν των ενεργειακών ομίλων δεν αφορούν τη φτηνή ενέργεια. Παρότι είναι υλοποιήσιμες σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής διανομής ενέργειας, μιλούν για εξοικονομήσεις σε ένα κατά τα άλλα πανάκριβο εμπόρευμα της ενέργειας. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι με τους έξυπνους ψηφιακούς μετρητές που ήδη έχουν δημοκρατηθεί στη χώρα μας και τα αντίστοιχα συστήματα των λεγόμενων αυτόνομων ενεργειακών κοινοτήτων, ο έλεγχος κατανάλωσης που πλέον θα εμφανίζεται στα τάμπλετ ή στα κινητά κάθε νοικοκυριού επιβεβαιώνει το εφιαλτικό παρόν και μέλλον. Οι ενεργειακοί δηλαδή όμιλοι πρακτικά θα χρεώνουν το ρεύμα σε διαρκώς μεταβαλλόμενη τιμή ανά την ημέρα ανάλογα με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των χρηματιστηρίων της ενέργειας, ενώ ανάγεται σε διαρκή πονοκέφαλο της λαϊκής οικογένειας
η εξασφάλιση στοιχειοδός υποφερτών χρεώσεων που μοιραία καταλήγουν στο διακηρυγμένο στόχο για τα επόμενα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων για μείωση της κατανάλωσης 15-20%. Παρά λοιπόν τα μεγάλα λόγια και τις τεχνολογικές κοσμογονικές καινοτομίες, στο διατάφτα τα λαϊκά νοικοκυριά εξαναγκάζονται σε διαρκή μείωση της κατανάλωσης, δηλαδή κρύο το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Με λίγα λόγια, οι ενεργειακοί όμιλοι θα καλοναρχούν και τα νοικοκυριά θα πληρώνουν βαρύ λογαριασμό, καταδικάζοντάς τα να ζουν μια οπισθοδρόμηση των όρων ζωής τους σε κατά τα άλλα φουτουριστικό δεκόρ. Η επίλυση λοιπόν μια σειράς προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και διανομής ενέργειας για τα μονοπόλια δεν αγγίζει το λαό και αυτά που θα πληρώνει είναι πλέον ακόμα παραπάνω προκειμένου να θησαυρίζουν τα μονοπόλια. Αν δεν φύγουν αυτά και το καπιταλιστικό κέρδος από τη μέση, οι μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις στο μεγαλύτερο βαθμό τους θα στρέφονται σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Τέτοιες πόλεις υιοθετούν επίσης ένα σύστημα πράσινων δακτυλίων κυκλοφορίας που μόνο τα ηλεκτρικά και κατά συνέπεια τα πιο ακριβά αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης. Τα εργατικά λαϊκά στρώματα που αδυνατούν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτόματα αποκλείονται από την πρόσβαση στο κέντρο αφού τιμωρούνται με πρόστιμα. Με λίγα λόγια, καθιερώνονται νόμοι και κανονισμοί που ευνοούν τους ομίλους και ασκούν πρακτικά πιέσεις με κάθε είδους πρόστιμα, κυρώσεις και περιορισμούς στο λαό για να καταλήξουν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί βέβαια το νοικοκυριό στις πράσινες και ψηφιακές επιταγές του κεφαλαίου. Άλλωστε, όπως διακηρύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, όπως και οι τοπικές αρχές το κάνουν και εδώ προεκλογικά, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μια αποτελεσματική εκδοχή τέτοιων πόλεων πρέπει να οθεί στην προσαρμογή και την αλλαγή συνηθιών και του ίδιου του πληθυσμού της. Εν ολίγης, έχει δεν έχει το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό, πρέπει να προσαρμοστεί στις πράσινες και ψηφιακές κατευθύνσεις. Πώς αλλιώς θα εισρέψει πελατεία της αυτοκινητοβιομηχανίας, έτσι ώστε το 1,61% ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το παγκόσμιο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων που είναι σήμερα να φτάσει στο στόχο του 60% των νέων πωλήσεων ως το 2030, πουλώντας 130 εκατομμύρια οχήματα ως το 2035. Στα πλαίσια της απρόσιτης ηλεκτρικής αυτοκίνησης, δρομολογείται ως διαφυγή για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και η λεγόμενη share economy, όπου το αυτοκίνητο που πλέον δεν μπορούν να αποκτήσουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα να το πληρώνουν με το κομμάτι κάθε διαδρομής σε κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πληρώνοντας ακόμα περισσότερα, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες τροφοδοτούνται εκ του ασφαλούς με ένα τεράστιο στόλο αυτοκινήτων που θα δίνουν για αυτό το σύστημα ενοικιάσεων, θησαυρίζοντας και με άλλο τρόπο πέραν από τις όποιες πωλήσεις τους. Στο σχεδιασμό αυτών των πόλεων και των σύγχρονων εφαρμογών περιλαμβάνονται και ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων εξοικονόμησης που θα ρυθμίζουν τον φωτισμό στους δρόμους ανάλογα με την κίνηση αυτοκινήτων και διαβατών ή στους κάδους απορρεμμάτων ανάλογα με την πληρότητά τους. Διασυνδεδεμένοι αισθητήρες επίσης μετρούν την ποιότητα του αέρα και του νερού, αλλά σύμφωνα με τις ευρωνασιακές οδηγίες, υποχρέωση υπάρχει μόνο στη λεγόμενη διαφάνεια στις εκπομπές των ρήπων, δηλαδή στο να καταγράφεται με σύγχρονες μεθόδους η ρήπανση από τις μεγάλες βιομηχανίες και τους ομίλους κάψης απορριμμάτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη προκειμένου να μπαίνουν εμπόδια και κυρώσεις στα μονοπόλια που ρυπαίνουν και θα συνεχίσουν να ρυπαίνουν καθώς αγοράζουν τα γνωστά δικαιώματα ρήπων με βάση το προνοσιακό εμπόριο. Όσον αφορά τους φυτεμένους στο έδαφος αισθητήρες που θα διευκολύνουν μεν την μετακίνηση της πόλης, για παράδειγμα στην πιο άμεση εξέβρεση ελεύθερων χώρων στάθμευσης, και αυτή όμως η διευκόλυνση θα είναι με το αζημίωτο είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο. Η δυνατότητα μάλιστα οι αισθητήρες αυτοί να καταμετρούν και το χρόνο στάθμευσης κάθε αυτοκινήτου μετατρέπει σε εργαλείο διαιώνησης απαράδεκτης ελεγχόμενης στάθμευσης και την τεχνολογικά πλέον εξελιγμένη επιβολή τσουχτερών χρεώσεων και προστήμων, χωρίς να χρειάζεται πλέον να περνά δημοτικός αστυνομικός για να βεβαιώσει την παράβαση. Ειδικό βάρος δίνουν τα αστικά επιτελεία στην αποκαλούμενη ως έξυπνη οικονομία κάθε τέτοιας πόλης. Έτσι, αυτοί με βάση τις διακηρύξεις τους χρειάζεται να εξασφαλίζει ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για τους εργαζόμενους ικανότητα προσαρμογής και πάνω απ' όλα ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ξεκαθαρίζουν επίσης ότι προτιμητέα για τους στόχους τους,
μορφή εργασίας είναι η τηλεργασία που επιτάχει είναι σύγχρονες μορφές εργασιακής γαλέρας. Επιβεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων αποτελεί συνώνυμο όχι της απαλλαγής των εργαζομένων από κόπο και χρόνο με καλύτερους μισθούς και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά της επιβολής των πιο στιγνών μεθόδων εκμετάλλευσης από την εργοδοσία, τέτοιων που επιβάλλει αυτές τις μέρες και με το νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη στήριξη με την ψήφο τους και των υπολείπων αστικών κομμάτων, όπως έχουν κάνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, πραγματικά ανατριχιαστικές είναι οι προβλέψεις τους για τις πόλεις των μονοπωλίων, προωθώντας τις πιο άθλιες μεθόδους καταστολής. Για παράδειγμα, καταγραφή των πάντων με χρήση καμερών και ντρόουν τεχνητής νοημοσύνης για υπολογισμό πλήθους, πρόληψη συνωστισμών, όπως ονομάζουν έβηχα την καταστολή κινητοποιήσεων, αλλά και αναγνώριση ύποπτων ή απότομων κινήσεων μέσω ρομποντρόουν. Η λεγόμενη έξυπνη αστυνόμευση περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες ανάλυσης πλήθους. Για παράδειγμα, σε μια συγκέντρωση όπου σε πραγματικό χρόνο παρέχει λεπτομέρειες όπως το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση του κατοίκου, ανάλογα με την απέτηση, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη καθώς παρακολουθείται το πλήθος. Ο δε αισθητήρας ανάλυσης, διάθεσης, εμφανίζει, γιατί υπάρχει και τέτοιος, δηλαδή θα αναλύει τη διάθεση του κάθε ατόμου, εμφανίζει την ψυχική διάθεση που παρακολουθείται σε μια κλίμακα από μπλέως κόκκινο, όπου το μπλε δείχνει ηρεμία και το κόκκινο θυμό, ενώ άλλες καταστάσεις διάθεσης υποδεικνύονται με διαφορετικές αποχρώσεις που βρίσκονται εντός του εύρους αυτού. Δηλαδή, MOV υποδηλώνει κατάσταση πανικού, για παράδειγμα, που κινητοποιεί άμεσα τις δυνάμεις καταστολής για να αναλάβουν δράση. Αυτά τα συστήματα έχει προμηθευτεί η Γαλλία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού του χρόνου. Σύντροφοι και συντρόφοι, φίλοι και φίλες, ο ρυθμός υλοποίησης αυτών των πόλεων πέρασε από πολλά κύματα. Ιδιαίτερα στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, τα μονοπόλια, με δεδομένο ότι δεν είναι προημίου διατεθειμένα να προχωρήσουν σε επενδύσεις μεγάλου ρίσκου, σαν και εκείνες πρώην 20ετίας για τις πρώιμες τότε εκδοχές έξυπνων πόλεων, περιορίστηκαν στην εκ του ασφαλούς κερδοφορία με το γνωστό ξεκοκάλισμα ευρωνοσιακών κονδυλίων, ανοιχνεύοντας πιλωτικά το έδαφος χωρίς να εκτεθούν σε μεγάλα ανοίγματα. Τέτοια ήταν και η πολυσυζητημένη περίπτωση των Τρικάλων στην Ελλάδα, το δήμαρχο των οποίων υπουργοποίησε στο φόκο της ψηφιακής διακυβέρνησης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρόσφατα. Ωστόσο, πιο προχωρημένα παραδείγματα συνιστούν στην Ευρώπη, η Βαρκελόνη, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, η Νέα Υόρκη. Τους αστικούς προβληματισμούς για την πορεία και τους ρυθμούς ξεδιπλώματος αυτής της αστικής στρατηγικής έλυσε η έλευση της πανδημίας COVID, όπου δοκιμάστηκαν βία και κυρίως σε μεγάλη κλίμακα σημαντικοί σχεδιασμοί των μονοπωλίων, όπως άλλωστε και του αστικού κράτους. Στόχευση του κεφαλαίου είναι η διαδικασία περαιτέρω επαναστατικοποίησης των μέσων παραγωγής που έχει ανάγκη ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός κοινωνικοποίησης της εργασίας και της αυτοματοποίησης, αλλά διοργάνωση παραγωγής και αύξηση της οργανωτικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Σε αυτή τη διαδικασία παρεμβάλλεται και επιδρά και ο ανταγωνισμός των μονοπωλιακών ομίλων, τόσο στην κατεύθυνση στις προτεραιότητες, όσο και στον χρόνο εφαρμογής της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό εδώ το παράδειγμα των σφοδρών ανταγωνισμών που εκδηλώθηκαν την τελευταία διετία ανάμεσα στους ψηφιακούς ομίλους γίγαντες, όπως και ανάμεσα στα ισχυρότερα καπιταλιστικά κέντρα, και τις ενδοαστικές αντιπαραθέσεις σε κάθε ίδια χώρα, με επίδικο τον έλεγχο των δικτύων 5G από το κινέζικο μονοπόλιο, για παράδειγμα, της Huawei. Στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίδεται εδώ και χρόνια σε ένα ράλι επιβολής περιορισμών ευνοϊκών για αυτή και τους ομίλους της προδιαγραφών, όπως και κυρώσεων απέναντι σε αμερικάνικα και κινέζικα μονοπόλια. Ο ψευδεπίγραφος λεγόμενος Γενικός Κανόνας Προσωπικών Δεδομένων, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές αγορές, τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι δύο κανονισμοί για τα δεδομένα, ανάμεσα σε συνολικά πάνω από 15 κανονισμούς και οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία 8ετία για τη λεγόμενη ψηφιακή οικονομία, εντάσσονται στην ευρωνοσιακή επιχείρηση να μειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το έδαφος που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ και την Κίνα,
που προπορεύονται στην καπιταλιστική παραγωγή ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών. Στοχεύει στην εξασφάλιση κρίσιμων σπάνιων γεών που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ψηφιακή βιομηχανία του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος. Οι σφοδροί ανταγωνισμοί που εξελίσσονται στο πλαίσιο της διαπάλης ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα στις συνθήκες υπεριαλιστικών πολέμων, όπως αυτές στην Ουκρανία, ή ξαναμοιράσματος αγορών σημαντικά υποσχόμενης κερδοφορίας όπως αυτές στην Αφρική, που οι λαοί αυτές τις μέρες βιώνουν αλλεπάλληλα πραξικοπήματα, ενισχύουν ανησυχίες των αστικών επιτελείων ότι σε αυτό το περιβάλλον οι έξυπνες πόλεις παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και σε κάθε είδους απειλές. Ταυτόχρονα ενισχύονται προβληματισμοί για το πώς θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα συστημάτων σε συνθήκες που στην ίδια ή σε παρακείμενη έξυπνη πόλη θα διασταυρώνονται υποδομές δύο ή και περισσότερων ανταγωνιζόμενων μονοπωλίων. Συνακόλουθα απασχολεί ιδιαίτερα το ερώτημα ποιο από τα μονοπόλια θα έχει τον έλεγχο του χρυσορυγίου των δεδομένων και το πότε, με ποιους όρους και τι θα ισχύει σε συνθήκες που πολιτικές ή άλλες αποφάσεις δίνουν τη διαχείριση από το ένα στο άλλο μονοπόλιο. Είναι προφανές ότι από όλα τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής αποτελούν τροχοπέδι της ιστορικής, επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι ανεξάρτητες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών και της επιστήμης που μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση πολλών και σύγχρονων λαϊκών αναγκών ασφικτιούν, καταπνίγονται με την επιβολή του κριτηρίου του κέρδους. Γι' αυτό η εργατική τάξη, ο λαός, βιώνει την ίδια ακριβώς στιγμή σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, ένταση της καταστολής και ενεργοποίησης κάθε είδους αντιδραστικών μηχανισμών και σχεδιασμών. Με τη ράκη δε τη λεγόμενη διευκόλυνση στην καθημερινή ζωή, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, ανταλλάσσονται και εμπορεύονται προσωπικά δεδομένα από αστικό κράτος και μονοπόλια με ειδική στόχευσή τους το εργατικό κίνημα και τους λαούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε έχει εδώ και χρόνια διαμορφώσει ένα γιγάντιο δίκτυο μηχανισμών καταστολής βάσεων δεδομένων για λειτουργικότητα συστημάτων παρακολούθησης, υποκλοπών και, όπως είναι αυτονόητο, μέσω τέτοιων πόλεων περαιτέρω όλα αυτά τα συστήματα απογειώνονται. Όσοι βιάστηκαν κάτω από την εφορία των τεχνολογικών και επιστημονικών ανακαλύψεων της ανάπτυξης αυτών των λεγόμενων έξυπνων πόλεων να ξεγράψουν την ταξική πάλη, να ισχυριστούν ότι οι κατηγορίες κεφάλαιο, εμπόρευμα, κράτος, εκμετάλλευση έχουν πλέον εκλείψει, εκτίθενται καθημερινά όλο και περισσότερο. Το επίκεντρο του προβλήματος παραμένει η κυριαρχία του κεφαλαίου, το ότι η κοινωνική εργασία ελέγχεται από ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους, αστικά κράτη και υπεραλιστικές ενώσεις, υλοποιείται από κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμους με τη σφραγίδα όλων των αστικών κομμάτων. Η επικείμενη μάχη των τοπικών εκλογών δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης λαϊκής σπήρωσης του ψηφοδέλτιου που στηρίζει το ΚΚΕ ενάντια στους σχεδιασμούς αστικών κομμάτων που στηρίζουν τη στρατηγική του κεφαλαίου. Για να δυναμώσει έτσι το μόνο αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή πολιτική που χτυπάει όλο το εύρος της ζωής των εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων και την οποία υλοποιούν πρόθυμα στους δήμους και τις περιφέρειες οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων μιας κρίσης. Για να πάρει απάντηση η πολιτική που πετσοκόβει τη χρηματοδότηση στους δήμους και στο όνομα της ανταποδοτικότητας λαιλατεί εκ νέου τα λαϊκά εισοδήματα. Για να αποδυναμωθούν όλοι όσοι υλοποιούν πρόθυμα όλες τις αντιεργατικές κατευθύνσεις. Στις 8 Οκτώβρη ψηφίσουμε τους συνδυασμούς λαϊκής σπήρωσης, τα ψηφοδέλτια που τα απαρτίζουν αυτοί που γνωρίζει ο λαός από τη δράση τους, την αγωνιστική ανυποχώρητη τους στάση. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, οι τεράστιες δυνατότητες επιστήμης και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών που φρενάρονται σήμερα στον καπιταλισμό φωτίζουν την αναγκαιότητα οργάνωσης παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών της κατανομής ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες από την εργατική εξουσία του σοσιαλισμού. Γιατί μόνο στον σοσιαλισμό η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ευρυζωνικά δίκτυα και τα big data ανάμεσα στα άλλα μπορούν με βεβαιότητα να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση υλοποίησης του κεντρικού οικονομικού σχεδίου, της σχεδιασμένης αξιοποιημένης αξιοποίησης βιομηχανικών υλών και προϊόντων μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων, μεταξύ βιομηχανίας και κοινωνικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα ταχείας αποτίμησης κατάστασης παραγωγής σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές μονάδες
και η δυνατότητα γρήγορης αλλαγής στην παραγωγή αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αυτές ανοίγουν μοναδικούς δρόμους για την ανύψωση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού σε ανώτερα επίπεδα. Η πείρα από τη Σοβιετική Ένωση αναδεικνύει ότι με εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες εξάλληψε πριν από πολλές δεκαετίες το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας ή για παράδειγμα έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Από το 1960 κιόλας εφάρμοσε σε μεγάλη κλίμακα μέσω των θερμικών εργοστασίων παραγωγής ρεύματος την προμήθεια εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος και του ζεστού νερού στις κατοικίες, όπως και τη θέρμανσή τους, για παράδειγμα μέσα από το σύστημα της τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, στη Σοβιετική Ένωση σε όλες τις κατοικίες ήταν σχεδόν δωρεάν σε συμβολική τιμή η παροχή ρεύματος, θέρμανσης, τηλεφωνίας, φυσικού αερίου και νερού με βάση τεχνολογίες εκείνης της εποχής. Η επιβάρηση ήταν πολύ μικρή, αφού για το σύνολο των υπηρεσιών αυτών αντιστοιχούσε ένα πολύ μικρό κλάσμα από το μισθό του εργαζόμενου, γύρω στο 5% του μισθού του. Πριν από πολλές δεκαετίες λοιπόν στη Σοβιετική Ένωση, παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες που καταγράφηκαν, ο λαός γνώρισε ένα πρόπλασμα πραγματικά έξυπνων πόλεων που δεν λειτουργούσε για να εξυπηρετεί τα καπιταλιστικά κέρδη. Ήταν έξυπνες ακριβώς γιατί αξιοποιούσαν τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών του λαού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ενάντια στην πόλη για τα συμφέροντα του κεφαλαίου να αναδειχθεί ανάγκη για μια ολόκληρη κοινωνία που από την αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών και μορφών παραγωγής και διανομής, αποθήκευσης της ενέργειας για παράδειγμα, ο εργαζόμενος λαός θα απολαμβάνει ενέργεια, νέες τεχνολογίες και κάθε κοινωνικό αγαθό χωρίς το εμπόδιο του καπιταλιστικού κέρδου. Από τις σύγχρονες τεχνικές και υλικά κατασκευών θα εξασφαλίζει ασφαλή και σύγχρονη κατοικία, ενεργειακά αναβαθμισμένη σε πόλεις με όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές. Με σταθερή δουλειά και δικαιώματα, με λιγότερο χρόνο και μόχθο εργασίας, πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον οποίο θα αντανακλάται όλη η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη που θα λειτουργεί σε όλες τις πτυχές της ζωής μιας πόλης, όπως η μετακίνηση, η κυκλοφορία, η διαχείριση των εγχειρημάτων, η επικοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, πάνω απ' όλα που αφορά τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, χωρίς μονοπόλια και την εξουσία τους. Το ζητούμενο σήμερα είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές και τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας, όλες οι υποδομές θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, με το λαό να απολαμβάνει όλη τη συλλογική ευφυΐα και πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης, της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης προς το δικό του συμφέρον. Σας ευχαριστώ.